Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Χαϊδαρίου, καλωσορίζουμε τους εκατοντάδες αντιπροσώπους που έχουν έρθει από κάθε πλευρά της χώρας μας για να πάρουν μέρος της εργασίας του 25ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας. Ιδιαίτερα να χαιρετήσουμε και τον εκπρόσωπο τον Γιώργο τον Μαυρίκο από την ΨΟΜ, πολύ σημαντική παρουσία αυτή, τους εκπροσώπους των αγροτών, των ΕΒΕ, των γυναικών, των μαθητών, του ΠΑΜΕ βέβαια, και ιδιαίτερα να σταθούμε στους εκπροσώπους της Κύπρου και της Παλαιστίνης, δύο αντιπροσώπους από μαρτυρικές χώρες που πρέπει να ξέρουμε ότι τους έχουμε στο νου και στην καρδιά μας. Το Χαϊδάρι είναι μια μαρτυρική πόλη, λίγες εκατοντάδες μέτρα από εδώ λειτουργήσε την περίοδο της κατοχής το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης από όπου πέρασαν πάνω από 22.000 αγωνιστές, χιλιάδες εκτελέστηκαν και ανάμεσά τους η πιο σημαντική εκτέλεση που είναι και συμβολική αφορά την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944 όπου από το Χαϊδάρι μεταφέρθηκαν στην Κεσαριανή. Ανάμεσά τους πολλά συνδικαλιστικά στελέχη και πάρα πολλοί οικοδόμοι. Επίσης να σας πω ότι στο Χαϊδάρι, σε μια συνοικία της πόλης μας, στο Σκαραμαγκά, λειτουργεί αυτή τη στιγμή το hot spot όπου φιλοξενούνται πάνω από 3.000 αδέρφια μας, πρόσφυγες και μετανάστες και πρέπει να σας πω ότι ο λαός της περιοχής μας τους αγκάλιασε και δεν άφησε σε καμία περίπτωση να ακουστεί έστω και μία φωνή ξενοφοβική, αντιδραστική, φασιστική, η οποία θα στραφεί εναντίον των προσφύγων και των μεταναστών. Αν θέλουμε να δούμε την ιστορία του εργατικού κινήματος στη χώρα μας, νομίζω ότι το κίνημα των οικοδόμων έχει μια από τις πιο σημαντικές θέσεις. Μπορεί να πούμε ότι τα γραφτεί και γράφεται με χρυσά γράμματα, γιατί αν δούμε την ιστορία και μέχρι σήμερα το τι σημαίνει το κίνημα των οικοδόμων για τη χώρα μας, πραγματικά σηματοδότησε πολύ μεγάλες εξελίξεις που είχαν να κάνουν με το θάρρος, με την ελπίδα, με την αγωνιστικότητα που μετέφεραν σε όλους τους εργαζόμενους. Είναι γνωστοί οι αγώνες που έγιναν προδικτατορικά. Ποιος δεν θυμάται ότι στο Πολυτεχνείο η πρώτη διαδήλωση που έγινε για να πάρει παλαϊκές διαστάσεις ο ξεσηκωμός ήταν από τους οικοδόμους και η σύγκρουση στα Χαυτεία. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το τι έγινε το 1975, το 1976, το 1977 με τις μεγάλες απεργίες των οικοδόμων που έβαλαν μέσα στο κίνημα σε μια περίοδο μετά τη μεταπολίτευση και πάρα πολλούς άλλους κλάδους εργαζομένων. Θα ήθελα να πω ότι συνεχίστε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί το εργατικό κίνημα της χώρας μας προσβλέπει σε εσάς, προσβλέπει στους αγώνες που γίνονται από ένα πρωτοπόρο κομμάτι του εργατικού κινήματος και να το ξέρετε ότι όλοι ακουμπάνε πάνω στους οικοδόμους. Βλέπουν δηλαδή τι κάνουν οι οικοδόμοι και παίρνουν θάρρος και διάφοροι άλλοι κλάδοι σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που περνάει το συνδικαλιστικό κίνημα. Ρωτάνε κάποιοι, είναι δυνατόν να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας στους οικοδόμους? Και εγώ σαν δήμαρχος μιας πόλης που βλέπω τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις υποδομές τις οποίες έχουμε, λέω ότι μπορεί ένα μεγάλο, ένα σημαντικό κομμάτι των οικοδόμων να απασχοληθεί σε έργα τα οποία είναι απαραίτητα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μπορούν να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, μπορούν να γίνουν σχολεία, μιλάμε για λαϊκές κατοικίες που λείπουν πάρα πολλές. Αυτή τη στιγμή ούτε επισκευές δεν μπορεί να κάνει ο κόσμος και βλέπετε ότι ρημάζονται πάρα πολλά σπίτια γιατί δεν έχει να κάνει κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Πρέπει να γίνουν, να ελεγχθούν τα σχολεία, χρειάζονται καινούργιοι παιδικοί σταθμοί, καινούργιοι χώροι πολιτισμού, να λυθούν προβλήματα της καθημερινότητας, δηλαδή αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι μόνο στο Δήμο το δικό μας μπορούν να δουλέψουν εκατοντάδες οικοδόμοι που θα λύσουν πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Για να μην σας κουράσω άλλο, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο συνέδριο.
και να είστε σίγουροι ότι όλη η Ελλάδα παρακολουθεί τις εργασίες. Τα συμπεράσματα του συνεδρίου και το πρόγραμμα που θα μπει για το επόμενο διάστημα θα είναι σημαντικό. Σας χρειαζόμαστε. Αυτό μόνο σας λέω. Σας χρειαζόμαστε πάρα πολύ.